Στο προηγούμενο επεισόδιο του What Remains of Edith Finch, είδαμε τον Gus να πεθαίνει από μία τέντα αφού την πήρε ο αέρας και έπεσε πάνω του, τον Milton που δεν πέθανε αλλά ουσιαστικά χάθηκε, και τον Louis που πέθανε από τη φαντασία του. Πάμε να δούμε και τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Αυτό θα είναι το τελευταίο επεισόδιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στο What Remains of Edith Finch. Αυτό λογικά θα είναι το τελευταίο επεισόδιο. Είμαστε στο δωμάτιο του Louis που είχε πολύ φαντασία και τελικά πέθανε από την πολύ του φαντασία. Εδώ λέει exit. Υποθέτω από εδώ πρέπει να πάμε. Μία πόρτα που ανοίγει σε αυτό το σπίτι. Τι έγινε, δεν την κλείσαμε αυτή την πόρτα. Immersive. Πάμε πιο πάνω. Περίμενε, ηρεμία. Πάμε πιο πάνω. Πες μας πράγματα. Start packing. Α, το τέταρτο που θα φεύγαμε. Πόσα, η Ίντι είχε ζήσει να πούμε τα πάντα. Είχαν ψοφήσει όλοι. Πού πάω? Είναι και έγκυος. Παρά λίγο να σκοτώσουμε και αυτή και το παιδί. Μάλιστα. Εδώ μέσα γιατί είναι μισά ανοιχτό αυτό? Θα βρούμε κανένα πτώμα. Α, ήθελες εσύ να μείνετε γενικά. Εντάξει. Ναι, όταν έχουν πεθάνει τόσα άτομα μέσα σε αυτό το σπίτι, λες κάτι δεν πάει καλά με το σπίτι. Ίσως έπρεπε να χαρίσει πιο νωρίς. Μάλιστα. Ανεβαίνει λίγο περίεργα εδώ πέρα. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Α, καλά, έχουμε φτάσει πάνω πάνω. Αλλά έπρεπε να τελειώσει. Το μόνο που μένει να σου πω για αυτή την τελευταία νύχτα, κάτσε λίγο. Νομίζω έχουμε δύο θανάτους ακόμα. Γιατί φτάσαμε στην Edith. Νομίζω η Edith θα ήταν τελευταία. Οκ. Ήρθε. Τι είναι αυτό? Απένα είναι. Νόμιζα ότι ήταν κοπίδι. Ξάπλωσε. Έχει βάλει και το γόνατο ψηλά. Είναι με το κολάντι, άνετα, έγκυος γυναίκα. Τι να, εγώ κάνω πράγματα? Όχι, εσύ κάνεις. Edith Finch. Α, πρέπει να τα ανοίξω εγώ, συγγνώμη. Θα γράψεις πράγματα. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Τι να κάνει κι αυτή? Until supper, when she raised her glass and said, to our final night together. And all our final nights apart. Grandma. You know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. Τα του ζει η γιαγιά. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last. I'm not leaving. Α, δεν φεύγει. You're excused. Okay, μας διώξαν από το τραπέζι, μας λένε πήγαινε ξέρω στο δώρο σου και μετά μάλλον η γιαγιά με τη μαμά. Εμείς είμαστε. Α, είναι το πώς το ζήσαμε αυτό, μέσα από τα μάτια μας είναι. Morning, α, και μόνο κυριά. Yep, μας το άφησες που το δώρο. Το άνοιξε, ήταν immersive, όπως και όλα τα πράγματα. Θέλω να κάνω το κεφάλι μου έτσι να δω κι εγώ. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαι υπομονητικός, θα πάμε εδώ να δούμε. Σ' ακούμε. The thing. The thing. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your story. Λοιπόν, ουσιαστικά η μαμά μάλλον πιστεύει σε αυτό το πράγμα που σκοτώνει τους πάντες. Η Edie ουσιαστικά δεν το πολύ πιστεύει μάλλον. Λέει ότι ξέρεις τι κόρς πρέπει να μάθει. Μαθαίνουμε τώρα γιαγιά. Θα την πάρουν με βανάκι. Okay. Μάλλον δεν ξαυτοκτόνησε. Τι έκανε? History of the Finches by... Ήθελα να μας τα πει η γιαγιά, αλλά δεν την άφηναν. Τι έγινε τη νύχτα που γεννήθηκε? That night, που γεννηθήκαμε εμείς δηλαδή. Α, η Παλήρια είχε φύγει. Ξέρω, ήταν... Ωου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 
Έγινε σεισμός στη μέση του ωκεανού και ουσιαστικά εμφανίστηκε το προηγούμενο σπίτι, το προηγούμενο που είχε βουλιάξει. In a thousand years. In a thousand years. God, it smelled awful. Ναι, λογικό. No, πολύ υγρό πρέπει να ήταν εκεί. Every day of my life. Oh. Και επίσης λογικά πηγαίνουμε εκεί πέρα. Γεμάτη λαχτάρα. Τώρα λογικά παίζουμε σαν τη γιαγιά. Ναι, η γιαγιά σου την καλή. Ξέρεις, το έβλεπα το σπίτι κάθε μέρα. Δεν πιστεύω ότι ποτέ θα πάω ξανά εκεί πίσω. I lost my way. Τι. Oh. Έπεσε ο Μίθλι, έχασε η γιαγιά τον δρόμο της.
Ρε γιαγιά, εδώ ήταν κάτι γράμματα, τα είδα. Και τώρα... Γύρισα ανάποδα. Πού πάμε γιαγιά? Εδώ έχει μια πέτρα να καθίσουμε να βουρλιάξουμε, μπας και έρθει κανείς να μας σώσει. Δεν ξέρω αν πρέπει, τέλος γιαγιά είναι. Δεν θα έρθει κάποιος. Θα αναρωτηθούν σε κάποια φάση. Πού πήγε πάλι αυτή η μουρλόγρια? Πρέπει να τη σώσουμε. For a while I wondered. For a while I wondered. Πήγαινε, με συνομίχλη γιαγιά. I started seeing things. Άρχισα να βλέπω πράγματα. Okay, αυτό ήταν ένα ελάφι. Βασικά τάραντος ήταν. Things I'd forgotten had ever existed. Πού είναι τα γράμματα? Πράγματα λέει, είδε πράγματα λέει που είχε ξεχάσει ότι υπήρχαν. Α, εδώ είναι τα γράμματα. Αυτό τι είναι? But when I saw them, they felt like old friends. Αλλά όταν τα είδα, ένιωσα ότι ήταν παλιοί μου φίλοι. That night, α, ήρθα στο σπίτι. Things came back to me. Α, θυμήθηκα πάρα πολλά πράγματα εκείνη τη νύχτα και όντως έφτασε. Maybe I came back to them. Ή ίσως με θυμήθηκαν αυτά. Κουτσούν. Άρα έφτασε. Ο, δεν είναι το παλιό σπίτι αυτό. Βασικά ίσως να είναι, αλλά είναι πολύ ολοκληρωμένο. Edith, what are you doing in here? Μας έπιασε η μαμά. Edith. Mom, you're gonna rip it. Let go. Μη. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Το κόψε. Scream, but... Mom dragged me to the car. Μας πήρε με τα μάξι. Γιαγιά. Μας πήρε. Δεν ξέραμε τώρα τι λέει εκεί πέρα. Λογικά θα το βρούμε αυτό το βιβλίο τώρα, ας πούμε. Το επόμενο πρωί ήρθε το βαν, αλλά... είχε φύγει. Α, μετά συνέχεια μετακόμισαν. Κλασικό παιδάκι, βγάζει το χέρι έξω, βρε, βάλει το μέσα. Προσπαθήσαμε και δύο να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται, αλλά... Τι, α, wow, εγώ κουνάω το χέρι. Μερικά χρόνια πέρασαν. Φου. Όχι, βγάζει απλά γράμματα. Γράμματα είναι αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει. Η μητέρα μου δεν ήθελε να μιλήσει γι' αυτό. Ου, ναι. Αλλά αρρώστενε. Τα υπόλοιπα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Α, fuck. Μητέρα. Σι, βλέπω ένα σι εκεί. Έγινε λίγο καλύτερα για κάποια στιγμή. Και μετά δεν έγινε καλύτερα. Μετά έγινε λείπασμα. Και μετά ήμουν μόνη. Wow, το φαντάζεσαι αυτό? Ήταν η μόνη που έμεινε στην οικογένεια. Last Finch left alive. Η τελευταία Φινς που έμεινε ζωντανή. Until I found out about you. Μέχρι που βρήκα για ένα. Μέχρι που βρήκα βασικά I'm still not sure what to tell you about all this. Ακόμα δεν ξέρω τι να σου πω. Τα λέει στο παιδί της. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Αν ζούσαμε για πάντα, ίσως είχαμε χρόνο για να καταλάβουμε πράγματα. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας. Και να εκτιμήσουμε το πόσο... Κάτσε! Γεννάει αυτή τη στιγμή, αυτό συμβαίνει. Πόσο περίεργο και σύντομο είναι όλο αυτό. Δεν ξέρω αν γεννάει. This journal was supposed to be for you. Αυτό το ταξίδι υποτίθεται έπρεπε να ήταν για σένα. But now I hope you'll never see it. Αλλά τώρα ελπίζω να μην το δεις ποτέ. I just want to meet you. Απλώς θέλω να σε συναντήσω. And tell you all these stories myself. Και να σου πω όλες αυτές τις ιστορίες. But I guess if you're εγώ ίδια. This now, αλλά αν το διαβάζεις αυτό τώρα, τα πράγματα δεν... πέθανε στη γέννα αυτό συνέβη. Τα πράγματα λέει δεν πήγαν έτσι όπως θα έπρεπε. Επίσης, πόση ώρα ρε φίλε έβγαινε το μωρό, this πού ήταν? Where your story begins. Εδώ αρχίζει I'm η ιστορία σου. I'm sorry I won't be there to see it. It's λυπάμαι που δεν έχουμε εδώ για να το... But I don't want you to be δω. Sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Α, ήδη ήταν αυτή. Ναι. Wow. Άρα ουσιαστικά πέθανε στη γέννα. Και ο γιος είναι ο μόνος που έμεινε. Και αυτό είναι το σπίτι. Αυτό είναι το σπίτι. A story by Giant Sparrow. Έμειναν μόνο 10 λεπτά ακόμα. Αν το ήξερα απλά θα το είχα τερματίσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Α, εκεί είναι αφιερωμένο σε κάποιον. Σε κάποια. Τη Shirley Dallas. Ή σε κι άλλους. Α, όχι. Ian Dallas, Creative Director.
Joshua Safarty, Technical Director. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τα κανονικά άτομα που φτιάξαν το παιχνίδι. The End of Everything μας έβγαλε το παιχνίδι, Achievement Unlocked, και αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι απλά ιστορίες που τελικά φτάνουν όλες στο τέλος. Ουσιαστικά όλο το παιχνίδι τι είναι? Το ταξίδι της Edith που έχει πάρει τέλος πάντων το βιβλίο της και γράφει για την οικογένειά της. Και τώρα μας δείχνει πράγματα από όλο τέλος πάντων το παιχνίδι, αριστερά και δεξιά. Γράφει για την οικογένειά της για να μείνει τέλος πάντων κάπου ιστορία αυτή της άτυχης οικογένειας. Και ήθελε να τα πει ουσιαστικά στο γιο της, αλλά από ό,τι φαίνεται πέθανε στη Γένα και έχει μείνει στο γιο της μόνο το βιβλίο, ο οποίος γιος της είναι ο τελευταίος Φιντς. Εν τω μεταξύ, είναι ειρωνικό που γράφει στο βιβλίο ότι ξέρεις τι, νόμιζα ότι εγώ ήμουν, ας πούμε, η τελευταία, αλλά τελικά προέκυψε γιος. Αλλά ο πατέρας πού είναι? Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Έχασα κάτι. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι. Thanks, Johan. Έμεινε μόνο ο γιος της. Αυτή είναι η Φάλαινα και το παπί του Γκρέγκορι. Και αυτός ήταν ο Γκρέγκορι στη φαντασία του. Dreadful Stories, εδώ ήταν η Μπάρμπαρα. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία με τη Μόλι που έχει γίνει λαγός, γάτα, κουκουβάγια, καρχαρίας. Έχει γίνει τα πάντα η Μόλι. Ό,τι ζώο υπήρχε. Αναπούρνα Interactive. Αυτό ήταν το What Remains of Edith Finch. Νομίζω θα το αφήσω εδώ πέρα. Θα αφήσω τα credits απλά να τρέχουν. Ήταν λίγο βαρύ παιχνίδι. Playtesters. Τους βάλανε σε βιβλία. Ήταν λίγο βαρύ τέλος πάντων για YouTube. Ίσως να βγαίνει πιο ευχάριστα σε live stream γιατί απλά θα έπαιζα 2,5-2 ώρες που κρατάει το παιχνίδι. Και μετά αυτό μπορούσε να ανέβει και το βλέπατε τέλος πάντων όπως θέλατε. Αλλά σε 5 εβδομάδες ίσως να χάνετε λίγο η ροή. Και επίσης όταν έχει πολύ διάλογο το παιχνίδι, δεν πρέπει να μιλάω πάνω από αυτούς που μιλάνε. Συνήθως μιλάω πολύ στα βίντεο. Παίρνω, ξέρω εγώ, ένα comment ανά 5 μέρες. Ει, μιλάς πολύ. Ναι, αλλά είναι βίντεο, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει να μιλάω. Anyway, the end. Okay, δεν θα παίξουν τα credits. Το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε. The replay story option. Α! Ουσιαστικά τώρα μπορούμε να ξαναπαίξουμε αν θέλουμε κάποια ιστορία. Okay, anyway, αυτό ήταν το What Remains of Edith Finch. Τέλος, πάει και αυτό. Τις Δευτέρες δεν ξέρω τι θα έχει, ίσως έχει κάτι άλλο. Αυτά θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Adiós.